Πρώην και πρώτο σύμβουλο εθνική ασφαλεία τη χώρα, αντινάβαρχο. Τον ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκε και σήμερα την πρόσκλησή μου. Γεια σα. Σα ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε, που με καλέσατε. Κύριε Διακόπουλε, καταρχήν θα χρειαστούμε τα φώτα σα ω στρατιωτικού και μετά ω διεθνοπολιτικού αναλυτή. Τι γίνεται πρώτα απ' όλα στο στρατιωτικό επίπεδο? Αυτή η εισβολή έχει, θα έλεγε κανεί, και στοιχεία παλαιού τύπου πολέμου. Βλέπουμε να προελάβουν τεθωρακισμένα πεζοπόρα τμήματα, αφού έχουν προηγηθεί βομβαρδισμοί από αέρος, από ναυτικές δυνάμεις. Δηλαδή ένας σχεδόν κλασικός πόλεμος, με τα στοιχεία αυτά που είχε και ο κεραυνοβόλος που εξαπέλυσαν οι Γερμανοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ζούμε σε μια τεχνολογική εποχή μεγάλων τεχνολογικών, τεχνικών καινοτομιών και στο τομέα της άμυνας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εν τέλει για το εύρος των επιχειρήσεων που μας περιγράφουν όλοι, ευτυχώς εγώ θα έλεγα, τα θύματα δεν μοιάζουν να είναι πολλά, είναι μερικές δεκάδες και από τις δύο πλευρές. Κάτι λίγο επίσης που θέλει μια ερμηνεία. Και το τρίτο είναι αν εν τέλει οι Ρώσοι έχουν αρχίσει, σύμφωνα με αυτό που καταλαβαίνετε κι εσείς, να δυσκολεύονται και να μην προχωρούν τελικά όσο γρήγορα ήταν τα πρώτα 2-24 ώρα. Ναι. Ας πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. Θέσατε μια σειρά ερωτημάτων, όλα πολύ σωστά. Ευνοεί το έδαφος της Ουκρανίας λιγάκι τον κλασικού τύπου πόλεμο που νομίζαμε ότι είναι απομεινάρι ενός παρελθόντος. Και εκεί είναι που έχει και η Ρωσία το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Δηλαδή η Ρωσία πλεονεκτεί, αν το δούμε, τελείως θεωρητικά. Πλεονεκτεί σε θάλασσα, αέρα και σε αριθμό, αλλά και ποιότητα οπλικών συστημάτων της ξηράς. Άρα έχει και ένα τακτικό πλεονέκτημα. Πλεονεκτεί σε κάθε διάσταση του πολέμου, τα multi-domain που λένε, εκεί βάζω και το cyber, αλλά και το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Άρα είχε κάθε λόγο να θέλει να κάνει έναν πόλεμο παλιού τύπου, στον οποίο έχει το πλεονέκτημα. Το θέμα είναι ότι οι Ουκρανοί, από ό,τι φαίνεται, δεν δώσανε τέτοιες μάχες τύπου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Περισσότερο αφήσαν τους Ρώσους να προχωρήσουν και οι ίδιοι προσπάθησαν να κρατήσουν τις πόλεις. Ο πόλεμος σε κατοικημένη περιοχή είναι τελείως διαφορετικό επίπεδο. Και έτσι έχουμε δει τους Ρώσους, οι οποίοι είχαν βέβαια μια ταχεία προχώρηση τις πρώτες ώρες, χωρίς όμως να έχουν καταλάβει κανένα μεγάλο αστικό κέντρο, ούτε διοικητικό κέντρο επαρχιακό. Αυτό μάλιστα περιπλέκει λίγο την κατάσταση για τους Ρώσους, διότι η Ρωσία δεν θέλει, εάν μπει ισοπεδώνοντας πόλεις, θα δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο χάσμα με τους Ουκρανούς, ακόμα και τους ρωσόφωνους Ουκρανούς, οι οποίοι, ας πούμε, σε ένα βαθμό μπορεί να διάκυνται και πιο φιλικά προς τη Ρωσία. Αυτό δημιουργεί μια πολιτική επιπλοκή για τη Ρωσία στον τρόπο που θα χειριστεί. Γι' αυτό και δεν ισοπαίδωσε στο Χάρκοβο, περισσότερο δηλαδή τις παρέκαμπτε τις πόλεις παρά έμπαινε μέσα με τον τρόπο που είχαν μπει, ας πούμε, οι Αμερικάνοι πεζονάτες στη Φαλούτζα. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Το άλλο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό των θυμάτων. Έχουμε απλώς τις πληροφορίες που παίρνουν τις δύο πλευρές, οι οποίες έχουν κάθε λόγο να μειώνουν τον αριθμό των δικών τους απολειών και να αυξάνουν τον αριθμό των υπολείπων. Πάλι όμως είναι χαμηλή η αριθμή. Ακόμα η αριθμή είναι χαμηλή. Αυτό ακόμα είναι, και αν και αυτά που δίνουν και για τους αντιπάλους. Ναι. Δεν είναι λίγο παράδοξο? Υποτίθεται ότι έχουν γίνει δεκάδες συγκρούσεις, όσο και να είναι όπως τα περιγράφεται, να αποφεύγουν την καταμέτωπο. Οι συγκρούσεις είναι σημειακές και ναι, είναι μεταξύ ομάδων ενόπλων, ναι, που υπερασπίζονται, ας πούμε, ή θέλουν να καταλάβουν ένα αεροδρόμιο. Μάλιστα. Δεν είναι τεράστιες στρατιές οι οποίες συγκρούονται, ναι, σε ένα μεγάλο μέτωπο επιχειρήσεων. Επομένως εξηγείται δηλαδή ο χαμηλός αριθμός. Εξηγείται, ναι. Μάλιστα. Και συν το ότι τα νέα όπλα είναι ακριβίας, πιο μεγάλης ακρίβειας, άρα δεν έχεις έτσι τις απώλειες που γίνονται ναι, κατά κάποιο τρόπο παράπλευρες. Ωραία. Να σας ρωτήσω όμως κάτι διαφορετικό. Καταλάβω την εξήγηση που δίνετε. Ωστόσο, τελικά αυτός ο πόλεμος είναι πόλεμος κατοχής εδάφους, διατήρησης εδάφους, ενσωμάτωσης εδαφών, ή εν τέλει για να φτάσω τα πράγματα σε ένα σημείο που να γίνει από εδώ και πέρα η μεγάλη διαπραγμάτευση, όπως θα τη θέλει βέβαια η Ρωσία? Εσείς τι έχετε καταλαβεί? Μπορεί να γίνουν και τα δύο, δηλαδή και κάποιες περιοχές να κρατηθούν, να ενσωματωθούν αργότερα και οι υπόλοιπες να είναι όμοιρο σε μια διαπραγμάτευση. Ωραία.
Εδώ πέρα μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η αντικειμενική σκοπή που έχει θέσει η ρωσική πολιτική και στρατιωτική ιεραρχία. Mm-hmm. Από αυτά που έχουν πει και από τον τρόπο που κινούνται, mm-hmm. μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ο πόλεμος αυτή τη στιγμή είναι αποσκοπή στον εγκατάλειψη, δηλαδή η κύρια προσπάθεια είναι η εγκατάλειψη του Κιέβου, mm-hmm. δηλαδή του διοικητικού πολιτικού κέντρου της Ουκρανίας, με την πεποίθηση ενδεχομένως της ρωσικής πλευράς ότι η κατάληψη του Κιέβου θα παραλύσει την Ουκρανία και θα νομιμοποιήσει με πολλά εισαγωγικά mm-hmm. την ανάληψη της πολιτικής ηγεσίας της Ουκρανίας από μια φιλορωσική νέα κυβέρνηση. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που θέλουν να εγκαταστήσουν μια κυβέρνηση η οποία μετά με τη Ρωσία θα κάνει μια συμφωνία, αντιλαμβάνεστε τι συμφωνία θα είναι αυτή, και από εκεί και πέρα δεν θα ασχοληθεί η Ρωσία περαιτέρω, ειδικά με το δυτικό κομμάτι της Ουκρανίας. Βέβαια το ανατολικό είναι το 1/3 περίπου, όπως το βλέπουμε στο χάρτη, είναι από τον ποταμό Δνίπερο και εσωτερικά είναι περίπου το 30% του εδάφους, αλλά τέλος πάντων σε αυτό όπως λέτε κάνουμε υποθέσεις. Πάντως το βέβαιο είναι ότι μια χώρα 603.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, αρκετά μεγαλύτερη και από τη Γαλλία, περίπου 40 εκατομμύρια, δεν ελέγχεται για πολύ καιρό. Και με ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης εχθρικό πολιτών, στο δυτικό. Συμφωνώ, και μάλιστα το εχθρικό γίνεται όσο περνάνε οι μέρες και mm-hmm. Η έχθρα γίνεται ακόμη πιο έντονη, και το χάσμα και το μίσος. Σωστά. Και μάλιστα κάθε λαός και οι Ουκρανοί, οι οποίοι είχαν βέβαια μια εθνική συνείδηση, αλλά όπως ξέρουμε υπήρχαν και τεράστια χάσματα και ρογμές ανάμεσα στην Ανατολικό και στο Δυτικό κομμάτι, προϊόντα ίσως και διαφορετικής ιστορικής εμπειρίας. Δεν ανήκαν στο ίδια συστήματα. Ακριβώς. Ανέκαθεν. Όμως τίποτα, τα έθνη και οι λαοί και σε ένα βαθμό ετεροπροσδιορίζονται. Mm-hmm. Πρέπει να το καταλάβουν, γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε ή είμαστε μια ομάδα σε σχέση με μια άλλη ομάδα. Σωστό. Αυτό το ξεχνάμε που λέτε. Το ξεχνάμε, αλλά και αυτή είναι ακόμα και εμείς το ξεχνάμε. Εδώ, κάθε πόλεμος όμως έχει δύο χαρακτηριστικά και πρέπει να τα καταλάβουμε. Ο πόλεμος τι είναι? Είναι η επιβολή της θέλησης του ενός απέναντι στον άλλον. Mm-hmm. Άρα ο αντικειμενικός σκοπός, όποιος και αν είναι, έχει τον σκοπό της επιβόλησης θέλησης της Ρωσίας επί της Ουκρανίας. Ναι. Και στηρίζεται σε δύο πολύ βασικά στοιχεία. Το ένα είναι η επικράτηση στο πεδίο της μάχης και το δεύτερο, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, η ψυχολογική επικράτηση. Δηλαδή να απελπιστεί η άλλη ομάδα, το λέω όσο πιο απλά γίνεται, και να χάσει τη θέλησή της mm-hmm. για να συνεχίσει να μάχεται. Οι Ρώσοι ελπίζουν και πιστεύουν ότι θα το καταφέρουν αυτό. Mm-hmm. Μένει να το δούμε. Ωραία. Θα μιλήσουμε για το πώς μπορεί να είναι το μέλλον, αλλά επειδή φυσικά τη Ρωσία την έχουν όλοι καταδικάσει, υπάρχει μια γενική κατακραυγή. Το ερώτημα είναι βέβαια ποιες είναι οι ηθικές ευθύνες της Δύσης. Η Δύση οθεί από το 2004 τουλάχιστον και μετά, από την Πορτοκαλί Επανάσταση, την πρώτη τότε, αν θυμάμαστε, ανατροπή Γιανουκόβιτς, και την επιβολή, ας πούμε, δια εκλογών, αλλά όχι σε ομαλή κατάσταση του Γιανούκοβιτς, του Γιανουκόφσκι. Γιανούκοβιτς ήταν αυτός που ανατράπη, ναι. Γιανουσένκο ήταν αυτός που... Μπερδευόμαστε και με τα ονόματα, που ήρθε μετά. Από τότε, όχι μόνο από το 2014, την οθεί σε μια κατεύθυνση, ας πούμε, την ενθαρρύνει. Να κοιτάει προς τη Δύση, να ενισχύσει τους δεσμούς της. Το οποίο όμως, εκτός του ότι μπορεί να μην είναι τόσο ισορροπημένο για το εσωτερικό αυτής της χώρας, αλλά επιπλέον η Δύση δεν μπορούσε να δώσει αυτά τα οποία εν τέλει υπονοεί. Δεν μπορούσε να της δώσει κανένα συγκεκριμένο πλάνο έστω για το ΝΑΤΟ, αλλά να θυμίσω ούτε καν η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έγινε η μεγάλη φασαρία όπως θα θυμάστε το 2013-2014, για ένα εμπορικό και πολιτικό σύμφωνο ήταν. Δεν ήταν προσχώρηση, ούτε ένταξη, ούτε καν διαδικασία, και σε εκείνο, επειδή καθυστερούσε ο Γιανουκόβιτς τα λοιπά, ξεσπάνε τα επεισόδια του 2014 στην πλατεία Μεϊντάν και λοιπά, ανατρέπεται με τον τρόπο που ανατρέπεται, και αυτό προξενεί σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις και στο Κριμαία και στο Λουγκάνσκ και στο Ντονέσκ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει συνέχεια σε αυτό, αυτό το έχουμε ξεχάσει. Και μάλιστα στην Ολλανδία, αν το θυμόσαστε, γίνεται το 16 ένα δημοψήφισμα, το οποίο προκαλεί κοινωνία των πολιτών, θα λέγαμε, και το οποίο οι Ολλανδοί ψηφίζουν να μην
υπογραφεί ποτέ από τη χώρα τους αυτό το σύμφωνο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει. Είχε προηγηθεί η πτώση βέβαια του αεροσκάφους που ήταν μέσα Ολλανδοί πολίτες και είχε επηρεάσει. Μαλισιανών αερογραμμών και αλλαγή. Ναι, ναι, και τους είχε επηρεάσει. Αλλά αυτό είναι ένα δεδομένο. Και στην Ολλανδία δεν έχει νομική ισχύ αυτό το δημοψήφισμα, αλλά έχει ηθική ισχύ. Επομένως τους υποσχόταν και τους οδηγούσαν σε έναν δρόμο τον οποίο δεν θα ολοκληρωνόταν ποτέ. Γιατί? Απλώς για να φθείρουν τη Ρωσία τόσα χρόνια. Γιατί όμως παίρνουν στο λαιμό τους και ένα ολόκληρο λαό? Έχετε θέσει πολλά και πολύ κέρια ερωτήματα. Έχω μια επιφύλαξη. Δεν θα το αποφύγω. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Αλλά θέλω πρώτα να πω την επιφύλαξη μου. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση από μέρους αναλυτών για τις ευθύνες της Δύσης. Που αν καθίσουμε και το συζητήσουμε και ενδεχομένως ίσως θα πρέπει να πάρει τον χρόνο μιας ολόκληρης εκπομπής να το συζητήσουμε. Εννοείται φυσικά όλα αυτά που λέμε. Τώρα απλώς επιδερμικά θα το πιάσουμε λίγο. Αν καθίσουμε να το συζητήσουμε, είναι αρκετές. Εν τούτης, μην χρησιμοποιήσουμε τις ευθύνες της Δύσης, όποιες και είναι αυτές. Ναι, φυσικά, για να καλύψουμε. Προκειμένου να δικαιολογήσουμε, να ξεπλύνουμε τις υπερβολές της Ρωσίας. Διότι σε ένα μέρος των αναλυτών, εγώ διακρίνω μια τέτοια τάση. Όταν λέμε για Δύση, εντωμεταξύ, μιλάμε. Ενώ η Ρωσία είναι ένα κέντρο, ένα ενιαίο, δηλαδή ο Πούτιν και οι περί αυτών, μην πω ότι τώρα πια είναι ίσως μόνο ο Πούτιν και απλώς κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι του λένε μάλιστα σε ό,τι τους πει, η Δύση είναι λιγάκι πιο πολύπλοκη. Δεν είναι αποτελεί μια χώρα. Είναι πολλές χώρες που κάθε χώρα έχει και διαφορετικό τρόπο και διαφορετική οπτική και διαφορετική συμπεριφορά. Η ευρύτερη εικόνα όμως είναι, για να πάμε στην επίσης να πω, υπάρχει και το θέμα της αντιστροφής του δικαίου. Δηλαδή, αν κάποιος σπρώξει κάποιον στον δρόμο και ο άλλος γυρίσει και τον σκοτώσει, το γεγονός ότι τον έσπρωξε στον δρόμο δεν δικαιολογεί την αντίδραση. Μην προσπαθήσουμε δηλαδή να δικαιολογήσουμε την ρωσική συμπεριφορά μέσω οποιασδήποτε συμπεριφοράς της Δύσης ή λάθος της Δύσης, το οποίο προκάλεσε με εισαγωγικά ή χωρίς τη Ρωσία. Αφού κάνω αυτή την αναγκαία εισαγωγή, να πω ότι πράγματι η Δύση δεν έχει χειριστεί και εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι δεν έχει χειριστεί καλά τη σχέση της με τη Ρωσία, ούτε τη σχέση της με την περιφέρεια της Ρωσίας, και μιλάμε την Ουκρανία και τη Γεωργία. Η Ρωσία πήρε τα μαθήματα όταν μπήκε στη Γεωργία και δεν έγινε τίποτα, πήρε τα μαθήματα και από το 2014, που πράγματι όπως είπατε δεν έγινε τίποτα, πήρε τα μαθήματα επίσης βλέποντας τη Δύση σε μια ύφεση, σε μια στάση διαφορετική, να στρέφει το ενδιαφέρον της προς τη Ρωσία και τον Ινδοειρηνικό και να αφήνει λίγο τα ευρωπαϊκά, να υπάρχει ένα κενό εξουσίας και σε κάποια κέντρα όπως το Κρεμλίνο ή ακόμα και την Άγκυρα άρχισε να επικρατεί η εντύπωση ότι περνάμε σε έναν μεταδυτικό κόσμο, έναν πολυπολικό κόσμο, στον οποίο πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα παλαιότερα τώρα πια μπορεί να τα διανοούμαστε, αλλά τα εφαρμόζουμε. Ναι. Η ευρύτερη εικόνα, αυτό που σαν αρχή διέπει και διείπε τη συμπεριφορά της Δύσης, ήταν η λογική ενός διεθνούς συστήματος, στο οποίο τα κράτη έχουν εντάσσονται σε ένα φιλελεύθερο διεθνές σύστημα που διέπεται από κανόνες διεθνούς δικαίου, στη θεωρία. Μην πάμε τώρα στην πράξη αν εφαρμόστηκε ή όχι και που υπήρξαν αποκλίσεις. Αυτή είναι η θεωρία και η αρχή που διείπε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόντουσαν τον κόσμο. Και τα κράτη έχουν μία αυτοδιάθεση στο να επιλέξουν σε ποια συμμαχία ή σε ποιους οργανισμούς ή σε ποιες ομάδες κρατών θέλουν να συμμετέχουν. Και ως εκ τούτου, αν η κάθε Γεωργία, Ουκρανία, Εσθονία, Φιλανδία θέλει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απόλυτο δικαίωμά του, σαν κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, να προσχωρήσει στον οργανισμό στον οποίο θέλει να προσχωρήσει ή στη συμμαχία. Σωστά. Αισθανόντουσαν μάλιστα ότι εάν αποκλείαν από την αρχή τόσο στους Γεωργιανούς όσο και στους Ουκρανούς κάθε περίπτωση κάποτε να ενταχθούν στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, θα ήταν σαν να τους κλείναν την πόρτα, σαν να τους λέγανε ότι εσείς δεν μπαίνετε ποτέ, δεν πρόκειται ό,τι και να κάνετε, και να τους στέλνανε στην αγκαλιά του Πούτιν, διότι οι ίδιοι ως μικρές χώρες που βρίσκονται τόσο κοντά σε μια τεράστια δύναμη όπως η Ρωσία, αναγκαστικά θα αναγκαζόντουσαν, θα πηγαίνανε να προσχωρήσουν σε μια ρωσική σφαίρα επιρροής. Οπότε το ζητούμενο
τότε και τώρα ήταν, αν θα είμαι σε ένα διεθνές σύστημα κυρίαρχων αυτόνομων κρατών που με αυτοδιάθεση επιλέγουν τι θα κάνουν και πού θα πάνε, σε ένα σύστημα που θα διέπεται από κανόνες ή σε ένα σύστημα ισορροπίας δυνάμεων που μας θυμίζει 19ο αιώνα, όπου υπάρχουν πολυπολικό σύστημα με μεγάλα κράτη τα οποία έχουν και τους δίνουμε το δικαίωμα να έχουν σφαίρες επιρροής και να αποφασίζουν αυτά τις χώρες οι οποίες τυχαίνουν να βρίσκονται στον περίγυρό τους, τι είδους πολιτικό σύστημα και τι είδους εξωτερική πολιτική θα έχουν. Βέβαια εδώ, κοιτάξτε, πήγαιναν και άλλες γραμμές να παραβιαστούν. Ας πούμε κάποια στιγμή η Ουκρανία συζητούσε να ξαναπυρηνικοποιηθεί. Αλλά επειδή είναι μεγάλο αυτό το θέμα, εγώ να ρωτήσω για την νέα... Αυτό ήταν μια κουβέντα που ναι, εντάξει, αλλά... Αλλά ας μην ξεχνάμε, εδώ η Ρωσία έχει σηκώσει, τον κόσμο για μια υποτιθέμενη υπόσχεση που είχε λάβει από τον Μπέικερ ο Γκορμπατσόφ ότι δεν θα υπάρξει επέκταση του ΝΑΤΟ. Ναι. Όπως ξέρουμε στις διεθνείς σχέσεις, προφορικές υποσχέσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Όχι, βέβαια, γι' αυτό και τα ζήτησε γραπτά τώρα. Μου είπε ότι δεν θα το κάνει. Ναι, σωστά. Ό,τι είναι γραμμένο στο χαρτί ενδεχομένως. Γι' αυτό και τα ζητούσε. Στο χαρτί όμως η Ρωσία είχε εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας. Σωστά. Και την παραβιάσει και το 2014 και την παραβιάσει ναι, τώρα ακόμα χειρότερα. Βεβαίως, επειδή στο χαρτί είναι και οι δύο συμφωνίες, Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2, ο ένας, η μία είναι του Σεπτεμβρίου του 2014 και η άλλη του Μαρτίου του 2015. Και αυτές διεθνείς συμφωνίες είναι, τις οποίες είναι σαφές ότι δεν τήρησε η ουκρανική πλευρά, κυρίως. Κατά μεγάλο βαθμό. Έχετε δίκιο. Νομίζω και και εδώ... που αν είχαν τηρηθεί, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ, όπως ξέρετε, γιατί δεν θα έμπαινε καν το μία από τις πλευρές που προβλέπαν ήταν ότι έπρεπε να γίνει μια συνταγματική μεταρρύθμιση που να δίνει αυτονομία στις δύο επαρχίες, οι οποίες να μπορούν να βάλουν βέτο σε θέματα όπως, ας πούμε, εισόδους σε μια συμμαχία σαν τον ΝΑΤΟ. Οπότε, στην ουσία, οι συμφωνίες αν είχαν γίνει όλα αυτά, δεν θα. Ναι. Ειδικά οι δύο ήταν οι πιο. Ναι, θα κάναν την Ουκρανία μια χώρα μειωμένης κυριαρχίας, όπου μάλιστα. Μια οντότητα που θα υπήρχε εκεί, η οποία θα ελεγχόταν πλήρως από τη Ρωσία, θα είχε δικαίωμα βέτο και άρα η ουκρανική. Μην ξεχνάμε ότι αντίστοιχη συμφωνία, ας πούμε, ας πάρουμε τη Ρουμένα των Αγιών το σχέδιο Ανάν, δεν έγινε δεχτή από το λαό της Κύπρου. Ξέρετε, δεν είναι απλό. Όχι. Να δεχτείς μια συμφωνία την οποία σου επιβάλλουν και η οποία σου επιβάλλει μειωμένη κυριαρχία και μειωμένη δυνατότητα να κάνεις την εξωτερική πολιτική ή την γενική πολιτική που εσύ θέλεις. Επίσης δεν είμαι καθηγητής του διεθνούς δικαίου και ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε με κάποιον τέτοιον, αλλά υποθέτω ότι οι συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει υπό την απειλή της βίας είναι ενδεχόμενο να μην έχουν την ίδια αξία και εγκυρότητα με τις συμφωνίες οι οποίες γίνονται. Προφανώς. Η Ουκρανία υπέγραψε τις συμφωνίες του Μίνσκ με το πιστόλι στον κρόταφο, για να λέμε την αλήθεια. Ναι. Τώρα αν θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί. Ναι, ίσως θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί. Αλλά ας μην ξεχνάμε τη συνθήκη με τις οποίες υπέγραψαν. Είχαν κάνει εισβολή οι Ρώσοι και ήταν ο μόνος τρόπος για να σταματήσει ο πόλεμος τότε. Ναι. Τους πίεσαν όλοι, υπογράψτε. Σωστά. Σε τεχνικό επίπεδο μπορεί να βρει κάποιος και σημεία που οι ρωσόφωνοι, οι ρωσικές οντότητες δεν τήρησαν και αυτοί ακριβώς τα... Πολλά έχουν γίνει, απλώς... Αλλά και... πράγματι έχετε δίκιο ότι δεν προχωρήσαν και βέβαια και πολλές χιλιάδες άνθρωποι σκοτωνόταν στο μεταξύ και εμείς δεν το δίναμε και τόση σημασία αυτό. Ακριβώς. Αλλά να πάμε στο θεμελιώδες πιο υπαρξιακό ερώτημα αυτής όλης της υπόθεσης. Είναι κάπως νωρίς, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να το θέτουμε. Λοιπόν, δυστυχώς η διπλωματία είδαμε ότι δεν είχε θέση σε αυτή την ιστορία. Μάλλον, ίσως και ποτέ, όλο αυτό το διάστημα, το προηγούμενο, στην πραγματικότητα δεν υπήρξε σοβαρή διπλωματική διάθεση. Άρα, υπήρξε μια σύγκρουση, η οποία θα τελειώσει με τον α ή β τρόπο, αλλά σε τι κόσμο θα μας αφήσει. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, το θέμα είναι τι θα γίνει με την ίδια την Ουκρανία, που είναι σε μια δραματική κατάσταση. Η Ουκρανία, όπως θα ξέρετε, δεν της φτάνουν όλα τα υπόλοιπα, αλλά εκτός ότι είναι μια φτωχή χώρα, έχει, από τους μεγαλύτερους εχθρούς της είναι η δημογραφική της κατάρρευση, η οποία συνέβαινε και πριν. Από 48 εκατομμύρια που είναι στα χαρτιά, είναι, πολλοί λέγανε ότι είναι κάπου 35 εκατομμύρια που ζουν στην πραγματικότητα, στο εσωτερικό της. Οπότε η ίδια η χώρα αυτή είναι, θα είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για καιρό. Αλλά εμείς σε τι κόσμο θα ζήσουμε, σε ένα κόσμο στην οποία. Θα είμαστε με το πιστόλι στο η Δύση συνέχεια. Μπορεί να τεθεί ζήτημα όπως βλέπουμε τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Και η Ρωσία, μια τέτοια μεγάλη δύναμη, θα είναι αυτό που λέει ο Μπάιντεν, ένας παρίας, ο οποίος θα είναι συνέχεια, ας πούμε, σε εχθρική διάθεση και ετοιμότητα
πολεμική σχεδόν με όλους τους υπόλοιπους και με κάποιες άλλες συμμαχίες εκτός δυτικού πια ευρωπαϊκού χώρου, στην Ασία, με τις δύσκολες αυτές ίσως ισορροπίες που μπορεί να έχει με την Κίνα. Αυτός θα είναι ο κόσμος στον οποίο θα ζούμε. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ένα σύστημα ασφάλειας δηλαδή λίγο πιο πολιτισμένο και έξυπνο? Τα ερωτήματα που θέτετε είναι εξαιρετικά και πολύ κρίσιμα. Η προσπάθεια να απαντήσω αυτά εν συντομία είναι πολύ δύσκολη. Γιατί έχουν ένα μεγάλο βάθος. Αν μπορώ να. Θα συνεχίσω λίγο σε αυτά που έλεγα πριν και θα προσπαθήσω μετά να πάω σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τη Δύση, δεν πρόλαβα να πω και θα ήθελα όμως να το σημειώσω ότι όπως είπα στην αρχή, η Δύση δεν είναι ενιαία. Ναι. Δυστυχώς οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και κυρίως Πολωνία και Βαλτικές χώρες, ενώ μπήκαν στο ΝΑΤΟ προκειμένου να διασφαλιστούν και ορθώς μπήκαν στο ΝΑΤΟ, διότι αυτή τη στιγμή φανταστείτε ποια θα ήταν η θέση οποιασδήποτε βαλτικής χώρας, εάν δεν ήταν στο ΝΑΤΟ, θα ήταν η επόμενη στη σειρά και με πρόφαση τη ρωσική μειονότητα κτλ. Τραβήξανε σε ένα μεγάλο βαθμό τη Δύση και το ΝΑΤΟ σε μια ρωσοφοβική στάση, η οποία απέκλεισε και κάθε προσπάθεια ενός συμβιβασμού τον καιρό που θα μπορούσε να υπάρξει, μέσα σε εντάσσοντας τη Ρωσία σε ένα σύστημα της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Αυτό ευνοούσε όμως τους Αγγλοσάξονες, οι οποίοι θα θέλαν να αποτρέψουν και απέτρεψαν, όπως βλέπουμε τώρα εν της πράγμαση, οποιαδήποτε προσέγγιση Γερμανίας με τη Ρωσία, πολιτική, οικονομική κτλ. Κλείνουμε λοιπόν το θέμα της Δύσης και πάμε σε τι κόσμο ζούμε. Οι εξελίξεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Όπως σας είπα, μιλάμε για δύο διαφορετικά διεθνή συστήματα και ποιο θα επικρατήσει. Εάν η Ρωσία επικρατήσει και δεν της επιφέρουν ένα κέριο οικονομικό πλήγμα οι κυρώσεις οι οποίες θα τεθούν, εάν βρεθεί δηλαδή να έχει διαλύσει την Ουκρανία, πράγματι ένα κράτος το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, τα προβλήματα που έχει κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά, έδειχνε να ανακάμπτει λιγάκι με τον Ζελένσκι. Υπήρχαν κάποιες ακτίδες και αισιοδοξίας και ελπίδας, κάποια οικονομική δραστηριότητα αναπτυσσόταν, κάποιοι θεσμοί σιγά σιγά δημιουργούνται. Ίσως και αυτός ήταν ένας λόγος που η Ρωσία μπήκε, ένας, ίσως όχι ο κύριος, αλλά ένας από αυτούς. Έδειχνε να ανακάμπτει λιγάκι και τώρα βυθίζεται στο χάος. Αλλά το ποιο διεθνέ σύστημα θα επικρατήσει μας αφορά απόλυτα, διότι εμείς δεν είμαστε στην ασφάλεια της Δυτικής Ευρώπης. Δεν είμαστε εκεί που είναι το Βέλγιο ή η Δανία. Είμαστε στο μετέχμιο των δύο κόσμων. Ένας κόσμος στον οποίο θα υπάρχουν σφαίρες επιρροής, ισορροπία δυνάμεων και θα κάνει ο καθένας αυτό που θέλει και αυτό που το επιτρέπει η δύναμή του, γυρίζοντας πίσω στο Θουκυδίδη και στο Χόμπς, είναι πολύ επικίνδυνος για μας. Η όλη λογική που χρησιμοποίησε η Ρωσία θα μπορούσε να μεταφερθεί αυτούσια και στα ελληνοτουρκικά ή τουρκοκυπριακά. Δηλαδή και τα ιστορικά παραδείγματα που πήρε και η ανάγκη του ζωτικού χώρου που λέει και η ανάγκη να προστατεύσει τους ομοεθνείς ή τους... Όλα θα μπορούσαν να μεταφερθούν και να... Η Τουρκία βλέπει αυτή τη στιγμή. Φυσικά, και όπως και οι Κινέζοι και πολλοί άλλοι. Πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Ναι. Βέβαια, της δημιουργείται μια δυσκολία να κρατήσει τις ισορροπίες που προσπαθούσε να έχει μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, Ρωσίας και ανατοϊκού της ρόλου. Εκεί έχει προβλήματα. Είδαμε ήδη ότι έκανε την επιλογή να μην κλείσει τα στενά του Βοσπόρου και λοιπά που τη ζήτησε η Ουκρανία. Ήδη έκανε μια πρώτη επιλογή με διάφορα προσχήματα και επικλήσεις του διεθνούς δικαίου και τη συνδίκη του Μοντρέα, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια πολιτική απόφαση, έτσι δεν είναι? Ναι, προφανές, αλλά δεν θα μπορούσε να την κάνει αυτή την επιλογή και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έχετε όμως δίκιο. Θα κάνει και την επιλογή, εγώ προβλέπω, να μην συμμετάσχει στις κυρώσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το καταλάβαμε χθες από την απόφαση του ΝΑΤΟ που έγινε. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός το έχει θέσει το ζήτημα. Ότι... Και ορθώς το θέτει. Και βεβαίως
Το θέμα είναι η Ατλαντική Συμμαχία, αν θα ζητήσει από τα μέλη της να εφαρμόσουν τις ίδιες κυρώσεις που εφαρμόζει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε ότι τις άλλες φορές η Τουρκία ήταν απ' έξω. Και θα προσπαθήσει να είναι απ' έξω, επικαλούμενη τις ιδιαιτερότητες της. Τις ιδιαιτερότητες. Ναι. Και ότι βρίσκεται σε μια δυσμένη οικονομική κατάσταση. Και αν ναι, αλλά δεν υπάρχει και απόφαση της Συμμαχίας δεσμευτική. Οπότε... Ακριβώς, δεν είναι δεσμευτικό, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει και εμείς να αναδείξουμε αυτή τη στάση της Τουρκίας. Η Τουρκία. Ναι. Ασκήσεις ισορροπίας κάνει όλη την ιστορία από την εποχή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, του νομοθέτη. Είναι αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες να κάθε στο φράκτη, το fence sitting. Το έκαναν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και το κάνουν και τώρα. Είναι και με τον αστιφύλαξη και με το χωροφύλαξη. Ναι. Προσπαθούν και μέχρι τώρα τους έχει βγει. Ναι, να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουν μια εξαιρετική ικανότητα να κρατάνε ισορροπίες που φαίνονται αδύνατες. Mm-hmm. Σαφώς την φαίνει σε μια δύσκολη θέση. Όμως εγώ θα σας ξαναπώ, αν επικρατήσει η Ρωσία και μπορέσει μετά την επικράτησή της να επικρατήσει μια ομαλό της και να γίνει αποδεκτό από το διεθνές σύστημα ότι εντάξει, έγινε ό,τι έγινε και τώρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνυπάρχουμε με τη Ρωσία. Οι κυρώσεις θα πέσουν όσες πέσουν, αλλά θα μείνουν εκεί γιατί αν προχωρήσουμε πιο πολύ θα πλήξουν και τα δικά μας συμφέροντα. Η Τουρκία θα πάρει αυτό το μάθημα. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Διακόπουλε, σίγουρα θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε.